Καλημέρα σας. Χαίρετε. Λοιπόν, όλοι θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Όλοι ελπίζουμε σε πράγματα και έχουμε προγράμματα. Όμως, τι βοήθεια έχουμε γι' αυτά? Δεν είναι πολύ ωραίο να μας λέει κάποιος «Μη σε νοιάζει, ας το πάνω μου». Έλεγε λοιπόν ένας από τους προγόνους, ο Επίκουρος, το πιο σημαντικό με τους φίλους δεν είναι η βοήθεια που προσφέρουν, αλλά η σταθερή προθυμία τους να θέλουν να την προσφέρουν. Φανταστείτε λοιπόν, αν αυτός ο φίλος είναι ο Θεός. Μας λέει λοιπόν, μη σε νοιάζει για τίποτα. Ας τα όλα πάνω. Καλωσορίσατε λοιπόν. Στο μάθημα 214 λοιπόν, με τη βασική ιδέα δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερη, διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Και την επανάληψη της ιδέας, βάζω το μέλλον μου στα χέρια του Θεού. Έρχεται όμως ο σκεπτόμενος και λέει, η ενοχή και ο φόβος δεν αστεύουν τη ζωή μου εξαιτίας του χρόνου. Η ενοχή μιλά για το παρελθόν και ο φόβος για το μέλλον, σκέφτεται. Οπότε, ναι, έχω φόβους για το μέλλον και πρέπει να βάλω το μέλλον μου στα χέρια του Θεού. Λέει λοιπόν η άσκηση σήμερα. Μη σε νοιάζει. Το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα ελευθερώνομαι και από τα δύο. Επειδή ό,τι δίνει ο Θεός μπορεί να είναι μόνο για καλό. Και εγώ δέχομαι μόνο ό,τι δίνει Αυτός, ως αυτό που μου ανήκει. Επειδή τελικά δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερος, διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Ζητείτε μόνο να αφήσεις το μέλλον και να το βάλεις στα χέρια του Θεού. Και από την εμπειρία σου θα δεις ότι έχεις επίσης βάλει στα χέρια του και το παρελθόν και το παρόν. Επειδή το παρελθόν δεν θα σε τιμωρεί πια και οι μελλοντικοί φόβοι δεν θα έχουν νόημα τώρα. Δηλαδή, Ιουλία μου, τι μας λέει εδώ, ότι το παρελθόν τι ρόλο παίζει? Το παρελθόν λοιπόν είναι μια αιτία πόνου για μας, γιατί φυλάει, είναι η αποθήκη των ενοχών μας. Όλες μας οι ενοχές αφορούν πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Το παρόν είναι απολύτως ελεύθερο, δεν έχει τίποτα ακόμα. Και κάθε στιγμή παρόντος είναι άδεια από χρόνο, ανήκει μόνο στην αιωνιότητα. Αρχίζει να αποκτά την έννοια του χρόνου, είτε με την ενοχή που αφορά στο παρελθόν, είτε με τους φόβους, τα άγχη και τις ανησυχίες που αφορούν στο μέλλον. Άρα το μέλλον παρελθόν έχει τους πόνους μας, το δε μέλλον έχει τους φόβους μας. Ωραία το σπηματάκι. Ναι, και είμαστε στο παρόν. Ναι. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε είτε το παρελθόν είτε το μέλλον. Ακριβώς. Δεν είμαστε σε επαφή με το απόλυτο παρόν, το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες ανοιχτές. Ναι. Μας λέει λοιπόν, το παρελθόν έχει περάσει. Γι' αυτό τι μπορείς να κάνεις, συγχώρεση. Όσο για το μέλλον και τις ανησυχίες σου, εγώ είμαι εδώ. Εγώ θα διαχειριστώ τα θέματά σου, εσύ μπορείς να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Απελευθέρωσε το μέλλον, γιατί το παρελθόν έχει φύγει και ό,τι είναι παρόν, ελεύθερο από την κληρονομιά της θλίψης και της δυστυχίας, του πόνου και της απώλειας, γίνεται η στιγμή στην οποία ο χρόνος δραπετεύει από τη σκλαβιά των ψευδεστήσεων που διατρέχει την άσπλαχνη, αναπόφευκτη πορεία του. Τότε κάθε στιγμή που ήταν σκλαβωμένη από το χρόνο, μεταμορφώνεται σε μια άγια στιγμή, όταν το φως που έμενε κρυμμένο μέσα στον Υιό του Θεού, ελευθερώνεται για να ευλογήσει τον κόσμο. Εδώ η Ιουλία μου δεν μας υπονοεί ότι ο χρόνος από μόνος του δεν είναι τίποτα. Φαίνεται να μας σκλαβώνει επειδή υπάρχει ένα παρελθόν και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι μέλλον και φαίνονται να είναι κάπως και το ένα είναι αιτία του άλλου. Ενώ στην πραγματικότητα ο χρόνος δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτό. Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον χρόνο, το τώρα. Μόνο στο τώρα είμαστε ελεύθεροι. Αυτό μας λέει λοιπόν. Και το παρελθόν δεν υπάρχει, ούτε το μέλλον έχει έρθει ακόμα. Άρα μπορώ να είμαι στο τώρα. Είναι λοιπόν μια εκπαίδευση που χρειάζεται να κάνω στον εαυτό μου, να έρχομαι συνεχώς στο τώρα. Εκπαίδευση. Γιατί έχουμε ήδη εκπαιδεύσει τον εαυτό μας να κινείται στο παρελθόν ή στο μέλλον.
μέσα από ενοχές και φόβους. Τι σημαίνει λοιπόν η παρένεση, η απελευθέρωση στο μέλλον που διαβάσαμε προηγουμένως? Να πάψω να προβάλλω στο μέλλον τις μνήμες του παρελθόντος, δηλαδή να μη συντηρώ πια τις ψευδείς πεποιθήσεις και τα παράπονα. Όσα έχουν συμβεί λοιπόν στο παρελθόν και έχουν αποκρισταλωθεί σε παράπονα και πεποιθήσεις, σβήνουν το τώρα από τη μνήμη μου, γιατί το είναι σαν ένα πέπλο που καλύπτει τη συνείδησή μου. Τυλιγμένη σε αυτό βλέπω ένα μέλλον ζωφερό επίσης. Δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, δεν εμπιστεύομαι τη ζωή. Τώρα ο Υιός του Θεού είναι ελεύθερος και όλη η δόξα του λάμπει πάνω στον κόσμο που ελευθερώνεται μαζί του για να μοιραστεί την αγιοσύνη του. Στο τώρα. Αν μπορέσεις να δεις το σημερινό μάθημα ως την απελευθέρωση που πραγματικά είναι, θα κάνεις μια συνεπή προσπάθεια, όσο περισσότερο μπορείς, ώστε να το κάνεις μέρος του εαυτού σου. Καθώς γίνεται μια σκέψη που κυβερνά το νου σου, μια συνήθεια μεταξύ των μεθόδων με τις οποίες λύνεις προβλήματα, ένας τρόπος γοργής αντίδρασης στον πειρασμό, προεκτείνεις τη μάθησή σου στον κόσμο. Και όπως μαθαίνεις να βλέπεις τη σωτηρία σε όλα τα πράγματα, έτσι και ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι έχει σωθεί. Τώρα, σε αυτό, μπορεί να έχουμε αντιστάσεις. Βέβαια. Και μάλιστα σφοδρές. Δηλαδή, λες, πώς θα τα αφήσω όλα στα χέρια του Θεού? Θα ασχοληθεί ο Θεός με το ενοικιό μου? Θα ασχοληθεί ο Θεός με το πώς θα διαχειριστώ τη σχέση μου με την κόρη μου? Η απάντηση είναι, ο Θεός έχει ήδη ασχοληθεί με όλα αυτά μέσω του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα στο νου μας. Άρα, αν στρεφόμαστε συνεχώς σε αυτή την εσωτερική, σε αυτό το εσωτερικό μεγαλείο και πλούτο, σε αυτόν τον εσωτερικό σύμβουλο, όλη η καθοδήγηση για το πώς να διαχειριστούμε ακόμα και τα πράγματα της καθημερινότητας θα είναι παρούσα. Αλλά η αντίσταση μπορεί να βγει και με πολλούς τρόπους, όπως μια ερώτηση που είχαμε. Ακριβώς. Να τη δούμε εδώ την ερώτηση. Από μια φίλη που είναι στα πρώτα βήματα ακόμα. Είναι στο μάθημα 35. Νιώθω ένα αφόρητο ψυχικό πόνο στο στήθος και την καρδιά μου. Πολλές φορές αυτός ο πόνος παίρνει τη μορφή ενός τύπου άσθηματος. Ήταν αγνοημένος, καταπιεσμένος και μουδιασμένος για πολλά χρόνια. Τώρα στα 58 με διεκδικεί. Θέλει χώρο για να εκφραστεί και να αναγνωριστεί από το ενήλικο κομμάτι μου. Και αναρωτιέμαι πώς συνάδει αυτό με τα μαθήματα θαυμάτων, αφού δουλεύουμε πάνω στην αλλαγή της συνήθειας του πόνου σαν ταυτότητα της ύπαρξής μας. Αυτά ρωτάει η Έλενα. Ναι. Στο σημερινό μάθημα βεβαίως, να το δούμε ξανά αυτό, μια που μιλάει για συνήθεια και καταλάβει η Έλενα δηλαδή. Βλέπετε ότι εδώ μας λέει ότι αν μπορέσεις να δεις το σημερινό μάθημα ως την απελευθέρωση που πραγματικά είναι, θα έχεις μια συνεπή προσπάθεια, θα κάνεις μια συνεπή προσπάθεια ώστε να το κάνεις μέρος του εαυτού σου, καθώς γίνεται μια σκέψη που κυβερνά το νου σου, μια συνήθεια μεταξύ των μεθόδων με τις οποίες λύνεις προβλήματα και ένας τρόπος γοργής αντίδρασης στον πειρασμό, ότι εγώ ξέρω πώς είναι τα πράγματα και τι χρειάζονται για να λυθούν. Μας λέει λοιπόν ότι αφήνω το μέλλον μου στα χέρια του Θεού. Αφήνω τη ζωή μου στα χέρια του Θεού. Δηλαδή του πνεύματος μέσα μου, όπως το εξήγησες πριν. Είναι η σύνδεση που έχω με αυτόν που ξέρει. Γιατί μου συμβαίνει ό,τι μου συμβαίνει και τι χρειάζομαι για λύση. Αν δεχτώ δηλαδή ότι εγώ δεν γνωρίζω. Υπάρχει κάτι μέσα μου που έχει όλες τις πληροφορίες για τον εαυτό μου. Από πού έρχομαι και πού πηγαίνω. Και τι χρειάζομαι στη ζωή μου. Αν δεχτώ ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ξέρει και απευθύνομαι σε αυτόν και αυτό το κάνω μια γοργή συνήθεια και τρόπο αντίδρασης, τότε σε αυτό που λέει η Έλενα, ότι έχω έναν πόνο από το παρελθόν, ο οποίος θέλει να τον αναγνωρίσω, που ήταν καταπιεσμένος, μουδιασμένος, προφανώς δεν είναι κάποιο τραύμα, θα είναι κάτι που μια αίσθηση βλάβης, ότι κάτι τι κάνανε. Και τι σχέση έχει αυτό με τα μαθήματα θαυμάτων που λένε... Ότι τώρα αυτός ο πόνος έχει να ενεργοποιείται. Αντί δηλαδή να ηρεμώ και να πηγαίνω προς την ειρήνη, ξαφνικά αρχίζει αυτός ο πόνος, ο οποίος, να σημειώσουμε, έχει και τη μορφή άσθηματος. Δηλαδή,
Αυτή η δυσκολία στην αναπνοή που είναι έκδηλη όταν είμαστε πολύ φοβισμένοι και αγχωμένοι. Συνεπώς κάτι φοβάται μέσα μας και ασφαλώς αυτό πρέπει να είναι το εγώ. Καθώς ένα άλλο μέρος του νου, ο επιλογέας, αρχίζει και αφυπνίζεται και κοιτάζει προς τον αληθινό εαυτό. Η αντίσταση του εγώ θα εκδηλωθεί με διάφορες μορφές. Αμφισβήτηση, τι λένε τώρα τα μαθήματα θαυμάτων, πόνου στο σώμα, αίσθηση ότι ξαφνικά γίνονται διάφορα δύσκολα πράγματα στη ζωή ενώ πριν δεν ήταν παρόντα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα θεραπευτικά. Θα περάσουν. Είναι η αντίδραση που σημαίνει ότι κάτι έχει κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, γι' αυτό και οι άμυνες υψώνονται. Αν μείνουμε σταθεροί σε αυτό που αληθινά θέλει η ψυχή μας, στην επιδίωξη της σύνδεσης με το πνεύμα μέσα μας και τη βαθιά γαλήνια αυτή κατάσταση, την ειρήνη του Θεού, θα περάσουν και θα μεταβούμε σε μια άλλη κατάσταση ξαφνικά και θα νιώθουμε μια εσωτερική στήριξη και δύναμη πρωτόγνωρη και υπέροχη. Άρα, Ιουλία, μου λες εδώ ότι η Έλενα χρειάζεται να στραφεί μέσα της, το πνεύμα μέσα της και με τα μάτια του πνεύματος να κοιτάξει αυτό το οποίο πονάει, να γνωρίσει τι είναι, από πού και πώς έγινε και να δει ότι οι ρίζες αυτού του πράγματος δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, έχουν σχέση με την ψευδαισθητική ταυτότητα που έχουμε. Και ειδικά το μάθημα στο οποίο μας αναφέρει ότι βρίσκεται, λέει ότι σήμερα στο 35 μάθημα γίνεται μια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα, πια ότι θα αντιληφθεί σιγά σιγά ότι είσαι εσύ που αντιλαμβάνεσαι, άρα εσύ έχεις επιρροή πάνω στα πράγματα. Και όχι αυτά σε σένα. Και όχι αυτό ακριβώς που αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή γίνεται μια διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτόν που αντιλαμβάνεται και στο αντιλαμβανόμενο. Ο πόνος λοιπόν είναι ένα αντικείμενο. Μια ευκαιρία να δω πώς το φτιάξα. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτός ο πόνος. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Και να το δω μέσα από τα μάτια του πνεύματος. Έτσι μαθαίνω λοιπόν σιγά σιγά τη λειτουργία του εγώ μου. Και έτσι σιγά σιγά το εγώ αρχίζει να μην έχει αξία για μένα. Και να μην μπορεί να έχει και εξουσία. Γιατί αν θυμηθούμε το χθεσινό μάθημα, αν θες να εξουσιάζεις αυτά που σε εξουσιάζουν, συγχώρεσαι. Άρα η στάση που τελικά καταλήγω να κρατήσω όταν έχω κατανοήσει τι έχει συμβεί, είναι να συγχωρήσω. Αλλά μεταξύ μας και ας μην κατανοήσω. Αν συγχωρήσω, πάλι θα θεραπευτώ. Η συγχώρεση είναι η τέλεια θεραπεία. Ναι. Να δείξουμε άλλη μια φορά αυτό το σχήμα για να το ολοκληρώσουμε σαν ιδέα. Θυμηθείτε ότι αυτός είναι ο χρόνος. Ας πούμε λοιπόν ότι το δαχτυλίδι εδώ πάντα βρίσκεται. Όταν λέμε ότι έχω ένα πόνο από το παρελθόν, σημαίνει ότι η συνειδητότητα έφυγε από το παρόν και βρίσκεται στο παρελθόν. Και μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Ζήτα από το δάσκαλο μέσα σου, από το πνεύμα μέσα σου, να το κοιτάξεις μέσα από τα μάτια σου. Τι είναι αυτό λοιπόν το γεγονός και αυτό που νιώθει σήμερα στο παρόν. Γιατί μέσα στο υποσυνείδητο δεν υπάρχει χρόνος. Όταν το κατανοήσεις λοιπόν, τότε δεν θα χρειάζεται να έρχεται κάτι από κάπου αλλού, χωρίς να γνωρίζεις το σκοπό που εξυπηρετεί. Αναγνωρίζοντας το σκοπό του λοιπόν, βγαίνεις από αυτό το οριζόντιο κομμάτι του χρόνου και πηγαίνεις πιο μακριά και βλέπεις όλο το χρόνο παρόντα. Ό,τι και αν έχει γίνει στο παρελθόν, είμαι ακόμα εδώ, ζωντανή. Και μπορώ να επιλέξω διαφορετικά αυτή τη φορά. Μεγάλη δύναμη. Ας δούμε λοιπόν πώς μας εμπνέει το σημερινό μάθημα να σκεφτούμε. Βάλε λοιπόν το μέλλον σου στα χέρια του Θεού, γιατί έτσι προσκαλείς τη μνήμη Του να επιστρέψει, αντικαθιστώντας όλες τις σκέψεις σου της αμαρτίας και του κακού με την αλήθεια της αγάπης. Νομίζεις ότι ο κόσμος δεν θα ωφελεί το κατά αυτόν τον τρόπο και ότι το κάθε όν δεν θα υποκρινόταν με τη θεραπεία της αντίληψής του? Αυτός που εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό έχει βάλει και τον κόσμο μέσα στα χέρια που ο ίδιος έχει επικαλεστεί για ανακούφιση και ασφάλεια. Εγκαταλείπει τις αρρωστημένες ψευδαισθήσεις του κόσμου μαζί με τις δικές του ψευδαισθήσεις και προσφέρει την ειρήνη και στον κόσμο και στον εαυτό του. Δεν θεραπεύομαι μόνο εγώ. Τώρα έχουμε πράγματι σωθεί
επειδή αναπαυόμαστε γαλήνια στα χέρια του Θεού, σίγουροι ότι μόνο το καλό μπορεί να έρθει σε μας. Αν ξεχάσουμε, αυτός απαλά θα μας καθησυχάσει. Αν δεχτούμε μια καταδικαστική σκέψη, θα αντικατασταθεί γρήγορα από την αντανάκλαση της αγάπης. Και αν μπούμε στον πειρασμό να επιτεθούμε, θα επικαλεστούμε αυτόν που φυλάει την ανάπαυσή μας, να κάνει για μας την επιλογή η οποία αφήνει τον πειρασμό μακριά πίσω μας. Ο κόσμος δεν είναι πια ο εχθρός μας, γιατί έχουμε διαλέξει να είμαστε ο φίλος. Αλλάζουν και οι σχέσεις. Και εδώ η πρακτική εξάσκηση για σήμερα. 15 λεπτά το πρωί και το βράδυ, κάθε μία ώρα, ενδιάμεσα στην ώρα και όποτε νιώθουμε φόβο, άγχος, ενοχή, λέμε μέσα στο νου μας. Βάζω το μέλλον μου στα χέρια του Θεού και θυμάμαι ότι δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερη, είμαι ελεύθερος, επειδή είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Και χαιρόμαστε που όπου κι αν είστε, συνεχίζετε να συνδέεστε με αυτό το καθημερινό μάθημα. Βλέπω, ας πούμε, κάποιοι ήδη είστε σε κάποια εξοχή, Νικόλα. Και είναι τόσο ωραίο που όπου πάτε, παίρνετε μαζί σας αυτή την ενθύμηση της αλήθειας μέσα μας, τα θαύματα. Και να απαντήσουμε στην Άννα. Το σεμινάριο 3 μέρες στα Ουράνια να γίνει και διαδικτυακά. Προφανώς υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, όμως πιθανό να είναι αντιμετωπίσιμες. Σκέφτηκα να το ζητήσω, αφού ζητάμε πολύ λίγα. Όντως. Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Αλλά αν μπορείτε να είστε από κοντά, είναι πολύ όμορφα, γιατί είναι πολύ ωραία η εποχή αυτή στο κτήμα Νόρφερα. Και βέβαια από κοντά τα διαδραστικά είναι πολύ πιο άνετα και ναι, μπορούν να βαθύνουν τα περισσότερα. Επειδή είναι βιωματικά τα σεμινάρια που γίνονται εδώ, γι' αυτό έχει. Ακριβώς, επειδή είναι τελείως βιωματικά. Όπως τώρα που τρέχει το ετήσιο σεμινάριο της κάθαρσης αυτό το Σαββατοκύριακο και το κάνουμε από κοντά αυτή τη φορά και βλέπουμε τη διαφορά. Ωραία, θα το σκεφτούμε και θα σας απαντήσουμε σε αυτό. Οπότε, βάζουμε το μέλλον μας στα χέρια του Θεού. Που σημαίνει εξάσκηση στην εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Μη φοβάσαι τίποτα, μας λέει. Βάλε το μέλλον στα χέρια του Θεού και μη φοβάσαι για αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και το παρελθόν έχει φύγει. Μην ανησυχείς για το μέλλον, ας το πάνω. Ας είναι λοιπόν αυτή η δικιά μας συνεισφορά σε όλη την ανθρωπότητα. Καλημέρα και καλή έμπνευση. Χαίρετε.